ομάδος, The Closer, περχόταν από τον πάγκο, πλέον όχι μόνο σε βασική. Έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, πολύ καλές άμυνες γενικότερα. Έχετε συνειδητοποιήσει καταρχάς ότι το σημερινό παιχνίδι ίσως να είναι ένα μεγάλο βήμα για την πρόκληση? Εντάξει, η Ισπανία έχει μια πολύ καλή ομάδα. Το θέλαμε το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, κάθε παιχνίδι το βλέπουμε ξεχωριστά και κάθε παιχνίδι για μας είναι σημαντικό. Θέλουμε να πάρουμε όσο περισσότερους βαθμούς μπορούμε και να γίνεται να μην χάσουμε παιχνίδι. Είναι γενικότερα εσύ καλή σερβερ, το ξέρουμε. Στο σημερινό παιχνίδι, ίσως η Ελλάδα σε σχέση με τα φιλικά και σε σχέση με το χθεσινό παιχνίδι δυσκολεύτηκε περισσότερο. Γνώρισε αντίσταση. Το σερβίς ήταν το κομβικό σημείο για εσάς? Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα από τα κλειδιά μας είναι και το σερβίς. Προσπαθήσαμε να πιέσουμε όσο πιο πολύ μπορούσαμε και η Ισπανία μας κάντρε αρκετά. Αλλά καταφέραμε και πήραμε το τρίποντο και συνεχίζουμε, γιατί όπως είπε και η Κωνσταντίνα, βλέπουμε το κάθε μάτς ξεχωριστά. Επομένως τώρα προετοιμαζόμαστε για το αυριανό μάτς κατευθείαν. Γενικότερα τώρα αυτό και για τις δύο σας. Η ομάδα έχει καλό υλικό, έχει ποιότητα, έχει πάθος. Δίνει μια έξτρα ηρεμία ότι όταν κάτι πάει καλά, ήρθε η Σοφία σήμερα. Ήρθε χθες η Ανθούλη σαν πόνους. Μπορεί να έρθει οποιαδήποτε, όπως Καντάβα ή οποιαδήποτε. Νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ γεμάτο ρόστερ σαν εθνική ομάδα και το θετικό είναι ότι πέρα από αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο από αθλήτρες υπάρχει υλικό και ακόμα πιο κάτω, το οποίο είναι πολύ καλό και μπορεί να τα απεξέλθει. Και σίγουρα αυτό είναι κλειδί, γιατί υπάρχουν πολλά παιχνίδια, υπάρχει κούραση και είναι καλό να υπάρχει υλικό και να δουλεύει σωστά. Και μπορεί να είναι και κλεισμός των τριών, ωστόσο είχατε ένα παλμό. Μια εσάνση. Είχαμε μια εσάνση του κόσμου και μας βοήθησε πάρα πολύ. Όπως είπε και η Κωνσταντίνα για αυτό που είπες πριν, ότι το σύνολο είναι πολύ σημαντικό και τα κορίτσια που απαρτίζουν την ομάδα είναι σημαντικό να έχεις και πάγκο και πιο πολύ προσπαθούμε να είμαστε ήρεμες και να το χαιρόμαστε. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.